Πανίσχυρη νονή, πρωτοπαλή καράλα και ταμείες συμμοριών της νύχτας έγιναν στόχοι πληρωμένων δολοφόνων. Το πρώτο θύμα ήταν ο πρωταθλητής του bodybuilding, Βασίλης Γρίβας, στις 3 Μαΐου 2017. Πυροβολήθηκε μπροστά στα μάτια του γιού του έξω από το σχολείο στα Γλυκά Νερά, παραβιάζοντας τους άγραφους νόμους της νύχτας. Στις 17 Ιανουαρίου 2018 στο Χαϊδάρι είχαμε ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου. Το θύμα, ο κάποντε η κάπη, το αφεντικό των αφεντικών, όπως τον αποκαλούσαν Βασίλη Στεφανάκος, τον οποίο κάποιοι χαρακτήριζαν ως τον διάδοχο του βασιλιά της παραλιακής Θέμη Καλαποφαράκου, που δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2000. 19 Απριλίου 2018 ακολούθησε η δολοφονία του Γιώργου Λίτσα, γνωστός ως Μπου ή Μπούμπης, έξω από το σπίτι του στους Αγίους Αναργύρους. Ο Μπούμπης αρχικά ανήκε στην ομάδα του Μανώλη Καραγιάννη, που δολοφονήθηκε περίπου 2 μήνες αργότερα, στις 27 Ιουνίου 2018, στο Παλαιό Φάληρο. Όμως φέρεται να είχε αλλάξει στρατόπεδο. Ο Καραγιάννης, ένα από τα πιο βαριά ονόματα της αθηναϊκής νύχτας, γνωστός με το προσωνύμιο Καράφλαση ή Σαμπρέλα Σιντέζη, είχε αναπτύξει τις δραστηριότητές του στη Δυτική Αττική, εκεί όπου κυριαρχούσε ο Στεφανάκος. Νωρίτερα, την Πρωτομαγιά του 2018, δολοφονείται και ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΚΑΜ, Σπύρος Παπαχρήστος, έξω από ταβέρνα στην Παλίνη. Ακολούθησε το πρώτο συμβόλαιο θανάτου με στόχο γυναίκα στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 και θύμα την 33χρονη Κατερίνα Αναγνωστάκη ή Μπέλα Μάφια, που έπεσε νεκρή έχοντας δεχτεί δεκάδες σφαίρες από Καλάσνικοφ μέσα στο αυτοκίνητό της στο σπίτι της στην Κηφισιά. Θύμα του εγχώριου οργανωμένου εγκλήματος. Συγκαταλέγεται και η μαφιόζικη δολοφονία του φερόμενου ως ταμείο εγκληματικών δραστηριοτήτων Δημήτρη Μάλαμα τον Οκτώβριο του 2019. Στις 15 Μαΐου 2021, στη Μεταμόρφωση, στην Οδό Ιφηγένειας, έξω από καντίνο δολοφονήθηκε ακόμα ένας από τους πιο παλιούς νονούς της αθηναϊκής νύχτας, ο κεφάλας κατά κόσμων Μιχάλης Καπύρης. Με τα συμβόλαια θανάτου να εκτελούνται τις περισσότερες φορές με Καλάσνικοφ, μέχρι στιγμής οι δολοφονίες αυτές παραμένουν ανεξιχνίαστες από την ελληνική αστυνομία.